Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα είναι τώρα, Κωστή. Ο αεροπτεριστής, αν τον λέω σωστά, έμπειρος βέβαια, είναι δάσκαλος, ο οποίος κάνει το άλμα, προσπαθεί να ανοίξει το αλεξίπτωτο, μπλέκονται τα σκοινιά. Είναι τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που λες θα προλάβω τώρα, γιατί η πτώση συνεχίζεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ναι, με μπλεγμένο το αλεξίπτωτο. Για πάμε να δούμε το βίντεο, πώς τα καταφέρνει και μετά σύνδεση. Ένα βίντεο που σε κάνει να σφίγγεται η ψυχή σου, σου κόβει την ανάσα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Οροκλός όμως ασχολείται 25 χρόνια με τα Extreme Sport, οπότε ήξερε τι να κάνει εκείνες τις κρίσιμες στιγμές. Τον καλημερίζουμε, καλημερίζουμε και την Αλεξάνδρα κάπου ψηλά. Είστε, βλέπουμε πίσω Θέα. Καλημέρα και μου έδωσε και μια πολύ ωραία πάσα ο Κωνσταντίνος λίγο πριν βγούμε. Μου λέει τώρα λέει, που είναι να βγούμε στον αέρα, μου λέει ανεβαίνουν οι παλμοί σου. Του λέω όχι, λέω το έχω συνηθίσει. Μου λέει εμένα ναι. Συγγνώμη, ανεβαίνουν λίγο πριν βγει στον αέρα και όταν βουτά αυτό το αλεξίδωτο από τα πόσε χιλιάδε πόδια δεν ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν και εκεί πέρα, πάντα ανεβαίνουν. Απλώς ανέβηκαν και τώρα λίγο. Επικίνδυνο λίγο. Πρέπει να σας πω ότι ο Κωνσταντίνος ασχολείται 25 χρόνια, όπως είπες, Φέη μου, και έχει πει δείξη από αεροπλάνα, από ελικόπτερα, από χαράδρες, από κεραίες, από κτίρια. Και στην Αθήνα. Και είναι και ένας από τους δύο που ξέρει το άθλημα αυτό το πολύ τρομακτικό για όλους μας. Το wingsuit από βράχο. Στην Ελλάδα είμαστε μόνο δύο, εγώ και ο Δημήτρης ο Καφάσης, που το κάνουμε. Και αφορά και την ειδική στολή, δείξε μας λιγάκι, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακή πραγματικά. Δείξε μας, αν ξέρει τώρα, λίγο. Είναι πραγματικά σαν νυχτερίδα. Mm-hmm. Στολή νυχτερίδας. Και αυτή η στολή αρκεί για να κρατήσει το ανθρώπινο σώμα που πηδάει από το βράχο και να καταφέρετε με αυτή τη στολή να προσγειωθείτε με ασφάλεια, χωρίς αυτή κάποιο άλλο μέσο. Θα κατευθύνω το... Mm-hmm. Όχι, ναι. Έχω το αλεξίδωτο. Α, μπράβο. Έχετε αλεξίπτωτο εκεί πίσω. Έχετε αλεξίπτωτο. Ναι. Δεν μπορεί, δεν είναι ικανή από μόνη της να μου φρενάρει. Ναι, λέω κι εγώ. Την πτήση μου. Ναι. Όχι. Έχω το αλεξίπτωτο, θα τα ανοίξω με το μάτι. Δεν έχω αλτίμετρο όταν πηδά από το βράχο, όμως, δεν έχω υψόμετρο. Ήπταστε όταν με τη στολή. Κρίνω ότι. Ορίστε. Ήπταστε όμως με τη στολή. Δηλαδή, κάνετε και μια διαδρομή, δεν πέφτετε κατακόρυφα. Πηγαίνετε από εδώ και από εκεί. Όχι, είναι ελεγχόμενη πολύ η πτώση μου. Μπορώ να φτάσω σε σημείο να πηγαίνω και 5-6 μέτρα μπροστά για μπροστά. Ένα που χάνω προς τα κάτω. Είναι όμως πολύ κοντά, αυτό είναι και η επικινδυνότητά του, είναι πολύ κοντά στο βράχο. Κάποιοι λένε, δηλαδή έχω ακούσει διάφορα, τι κάνουν αυτοί οι τρελοί, πώς βουτάνε έτσι. Γιατί είναι πολύ, πραγματικά πολύ τρομακτικό για όλους εμάς που δεν ξέρουμε το άθλημα. Πες μας λίγο, είναι επικίνδυνο. Την επικινδυνότητα την έχει. Αν προσπαθήσεις να κόψεις, να πηδήξεις καλιά και να μην το σεβαστείς και πας βήμα-βήμα στο επίπεδο να μπορείς να το κάνεις, θα γυρίσει, θα συνταγκώσει, θα έχει κάποιο άσχημο αποτέλεσμα. Αν όμως προπονηθείς και βάλεις τη δουλειά από πίσω και περιμένεις και δεν βιαστείς. Συγγνώμη, μπορείς κύριε να το κάνεις Κωνσταντίνε, μια ασφάλεια. Βλέπω τα πλάνα τώρα και η απορία μου, ξέρετε ποια είναι. Πού ξέρετε ότι όλος ο βράχος εκεί που πηδάτε δεν έχει κάτι που εξέχει και να πέσετε πάνω? Δεν είναι κτίριο που είναι παντού η ίδια επιφάνεια. Κοιτάξτε να δείτε. Ή πηδάμε ένα βράχο το οποίο έχει πολλά άλματα στο παρελθόν, έχουν πηδήξει πολλοί κόσμος, οπότε είναι χαρτογραφημένος ο βράχος. Ναι. Ή αν τον έχουμε ανοίξει εμείς το βράχο, ναι,
ο Δημήτρης βασικά, έχει πάρα πολύ μελέτη. Δηλαδή, μπορεί να μελετάμε μια περιοχή και χρόνια, όχι μέρες ή μήνες. Για να ξέρετε ότι είναι ασφαλές. Και τώρα πείτε μου κάτι άλλο. Από τα καιρικά φαινόμενα, τα πάντα. Πάμε με λέιζερ, μετράμε την απόσταση, τα πάντα. Έχει επιστήμη. Πείτε μας κάτι άλλο τώρα. Βέβαια. Επειδή ο άνθρωπος πολλές φορές λέει, θα ήθελα να είμαι σαν πουλί, να πετάξω, να νιώθω αυτό το αίσθημα της ελευθερίας. Πώς είναι όταν εσείς πηδάτε και μέχρι να ανοίξετε το αλεξίπτωτο με αυτή τη στολή, πώς αισθάνεστε? Α, καλά, είναι τα πιο ωραία δευτερόλεπτα. Τη στιγμή που φεύγεις από το βράχο και αρχίζεις και πετάς, είναι μια μαγεία. Δεν υπάρχουν σκέψεις, βέβαια, διαφορετικές. Είσαι πολύ συγκεντρωμένος εκεί πέρα. Αλλά είναι μαγικό το συνέστημα, γι' αυτό και το κάνουμε. Αισθάνεσαι την ταχύτητα, αισθάνεσαι το ύψος, όλες εσείς σου δουλεύουν στο 110% να υπολογίζουν τα ύψη, την πορεία που θες να κάνεις, είσαι στα κόκκινα. Είναι θέλετε η επόμενη σύνδεσή μας να είναι. Φοβάται κάθε φορά, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Αλήθεια. Φοβάσαι κάθε φορά που κάθε φοβάσαι, κάθε φορά. Άμα σταματήσω να φοβάμαι, θα σταματήσω. Νομίζω, Κωνσταντίνο, ότι ο φόβος είναι αυτός που σε κάνει να είσαι προσεκτικός και να έχεις την ασφάλεια. Θέλεις την επόμενη ακριβώς. Θέλεις την επόμενη φορά να κάνουμε σύνδεση από κάποιο κτίριο που θα πηδήξει. Θα ανέβει και η Αλεξάνδρα δίπλα. Δεν ξέρω αν θα πηδήξει ή αν θα κοιτάζει μόνο. Άμα πάρετε άδεια, γιατί αυτά τα κάνουμε το βράδυ κρυφά και δεν τα μαθαίνει κανένας. Αν πάρετε άδεια, ελάτε. Δεν θα το πούμε σε κανένα, Κωνσταντίνε, σε κανένα. Και ήταν και πολύ εντυπωσιακό το βίντεο που μας έδειξες με τα σκοινιά. Αυτά τα κρίσιμα δευτερόλεπτα εκεί μέχρι να τα λύσεις, μας έπιασε η ψυχή μας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι κάτι που το μαθαίνεις και από τα πρώτα βήματα όταν ξεκινάς να κάνεις ελεύθερη πτώση και έχει και δύο εκβάσεις. Ή καταφέρεις να το λύσεις, ή δεν καταφέρεις και πρέπει να το κόψεις και να προσγειωθείς με το εφεδρικό. Ευχαριστούμε Έτσι, ζήν επικινδύνος. Αλλά με όση ασφάλεια μπορεί να έχει αυτό το ζήν επικινδύνος. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.